Οι ευρωπαϊστές της Ουκρανίας γέμισαν ασφυκτικά για πέμπτη συνεχόμενη Κυριακή την πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου, διαψεύδοντας όσους θεωρούσαν πως η λαϊκή οργή ξεθύμανε. Εκπρόσωποι των διαδηλωτών συμφώνησαν μάλιστα στην ίδρυση κινήματος υπό την ονομασία Λαϊκή Ένωση της Πλατείας Μαϊντάν. Κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό πολιτικά κόμματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και μεμονωμένοι πολίτες. Η πλατεία δεν είναι μόνο ένα σημείο στο χάρτη του Κιέβου. Εδώ είναι ο χώρος των πραγματικών αξιών και της ελευθερίας. Θα γίνουμε κάτι σαν το Συνδικάτο Αλληλεγγύης στην Πολωνία, εξηγεί ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αρσένη Γιατσένιου. Δεν υπάρχει κούραση. Όσο κάποιοι ξεκουράζονται, άλλοι έρχονται. Κουραστήκαμε να ζούμε έτσι σε μια τέτοια χώρα, που θα έπρεπε να έχει ένα διαφορετικό μέλλον. Κούραση από τον αγώνα όμως, ποτέ. Μπορεί το χιόνι πάνω στα οδοφράγματα να λιώσει. Ο κόσμος όμως δεν θα πάει πουθενά. Είναι όλοι διατεθειμένοι να μείνουν εδώ για όσο καιρό χρειαστεί. Οι ηγέτες της Ουκρανικής αντιπολίτευσης προέτρεψαν τους πολίτες να περάσουν την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα στην Πλατεία Ανεξαρτησίας. Τα Χριστούγεννα στην Ουκρανία γιορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Ο ανταποκριτής του Euronews στο Κίεβο μεταδίδει. Οι προκλήσεις είναι δύο πλέον για την αντιπολίτευση. Πρώτον, πώς να δράσουν τους επόμενους μήνες, δεδομένου πως ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς δεν σκοπεύει να παραιτηθεί. Και δεύτερον, για πόσο καιρό θα μπορούν να συντηρήσουν την κατάληψη της πλατείας Ανεξαρτησίας. Ad occupare la piazza centrale della città, ossia Maidan. Sergio Cantone, Euronews, Kiev. Thank you.